Θα μείνουμε για λίγο στο θέμα. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι μαζί μας στο στούντιο. Μαζί μας όμως από την πρωτεύουσα Βασίλης Τζουβάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις από το πρωί. Είναι μαζί μας όμως και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλειας, ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας. Να δούμε λίγο, να ζητήσουμε να τους καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, αρχικά σε εσάς. Κύριε Κάντα, καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Ήταν σήμερα και πάλι στους αγώνες. Στους αγώνες. Μισό λεπτό, κύριε πρόεδρε. Μισό λεπτό. Θα τα πούμε όλα. Πάμε στο Βασίλη Τζουβάνο αρχικά να δούμε τι εικόνα έχουμε από την πρωτεύουσα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά προσπέλαστο ήταν το κέντρο της Αθήνας σήμερα λόγω των συλλαλητηρίων που πραγματοποίησαν τα συνδικάτα και τα σωματεία στο πλαίσιο βεβαίως της 24ωρης απεργίας που κήρυξε για σήμερα η ΓΕΣΕΕ και το ΠΑΜΕ. Τώρα να πούμε, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στους δρόμους, τα αιτήματα όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, αυτά που αναφέρατε, ζητούν επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς βεβαίως, αν μη τι άλλο, μέτρα καταπολέμησης κατά της ακρίβειας και βεβαίως η μείωση στο ΦΠΑ είναι ένα μέτρο που ζητούν όλοι. Τώρα νωρίτερα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η μηχανοκίνητη πορεία των διανομέων όπου είχαν δώσει ραντεβού στις 5.30 των πεδίων του Άρεως. Και αυτή η πορεία αλλά και η πρωινή της ΓΕΣΕΕ και του ΠΑΜΕ ήταν μια επιτυχημένη πορεία. Οι εκτιμητές κάνουν λόγο για 5.000 διαδηλωτές που βρέθηκαν και κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Εκλαθμόνος εδώ όπου βρισκόμαστε. Τώρα να πούμε ότι τα μέτρα της αστυνομίας ήταν αυστηρά. Υπήρχαν μια μικροένταση έξω από ένα ξενοδοχείο Ισραηλινών συμφερόντων όταν επιχείρησαν έτσι να εισβάλλουν κάποια άτομα. Υπήρχε αστυνομική παρουσία, υπήρχε μια μικροένταση. Τώρα να περάσουμε και στους άλλους κλάδους που απεργούσαν σήμερα. Μπορεί να τα πει καλύτερα και ο κύριος Κάντας. Οι συνταξιούχοι βρέθηκαν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 9 η ώρα το πρωί. Διαμαρτυρήθηκαν για τις συντάξεις. Τώρα να πούμε ότι φρένο τράβηξαν οι οδηγοί ταξί έως και τις 3 το μεσημέρι όπου πραγματοποίησαν στάση εργασίας. Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπου έλαβαν αποφάσεις έτσι τα σωματεία και οι ομοσπονδίες τους και βεβαίως για σήμερα δεν υπάρχουν πλοία. Είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αθήνας για 24 ώρες, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, το τραμ, αλλά και ο ηλεκτρικός. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, μένεις για λίγο μαζί μας. Θα πάμε στον κύριο Κάντα. Κρατάω τελευταίο μαζί με τον κύριο Καραθανασόπουλο να τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Κύριε Κάντα, στους δρόμους και οι συνταξιούχοι διεκδικείτε αξιοπρέπεια, έτσι, το λέμε συνέχεια. Είμαστε λοιπόν στο πλευρό των εργαζόμενων σήμερα, αλλά είχαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πούμε ένα μεγάλο όχι στον εμπεγμό που κάνει η κυβέρνηση και στις ατέρμονες δικαστικές διαδικασίες που έχει βάλει τον κλάδο των συνταξιούχων τα 2,5 εκατομμύρια με το να μας περιπέζει από χρόνο σε χρόνο για το πότε θα γίνουν σεβαστές από την ελληνική κυβέρνηση οι αποφάσεις του ΣΤΕ του 2015. Σήμερα δεν είναι, κύριε πρόεδρε, σήμερα δεν είναι από το ανώτατο δικαστήριο τα αναδρομικά, ή κάνω λάθος? Αυτό πάλι είναι ένα δικαστικό τρίκ της κυβέρνησης. Οι αποφάσεις έχουν κριθεί για τα δώρα και τα αναδρομικά των συνταξιούχων από το 2015 και το 2019 με οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι κοροϊδία, είναι τερτύπια νομικά για να αποφύγει να πληρώσει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Και το πάει από αναβολή σε αναβολή. Έτσι λοιπόν, άλλη μία μέρα σήμερα έγινε μία σύγκληση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα περιμένουμε το αποτέλεσμά του μετά από ένα χρόνο που θα είναι πάλι αντιγραφή και καρμπών των αποφάσεων που έχουν βγει το 2015 και το 2020 που δικαιώνουν τους συνταξιούχους και η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να τις εφαρμόσει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το παγκόσμιο προηγούμενο. Αποφάσεις του ΣΤΕ σε ολομέλεια και η κυβέρνηση να μην τις κάνει σεβαστές. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε πρόεδρε, μια ανωτελεία να μας το σχολιάσει ο βουλευτής μας, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια ακόμη μέρα όπου οι εργαζόμενοι έδειξαν τη δύναμή τους και την αποφασιστικότητα της εργαζόμενη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο του αγώνα. Και ακριβώς αυτή η οργάνωση της λαϊκής πάλης αποτελεί και το πιο αποτελεσματικό όπλο, το οποίο δυσκολεύει την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση,
στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό λοιπόν η οργάνωση της λαϊκής πάλης, οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα δημιουργούν τις προϋποθέσεις ακριβώς να περάσει η εργαζόμενη και ο λαός μας στο προσκήνιο των εξελίξεων και να βάλουν τη σφραγίδα τους επί της ουσίας στις εξελίξεις. Διεκδικώντας τι, δηλαδή διεκδικώντας μέσα από την εργασία τους να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και βεβαίως ήδη και οι οικογένειές τους. Και από αυτή την άποψη και ο αγώνας των συνταξιούχων, τους οποίους έγινε μια τεράστια κλοπή όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις εισφορές τις οποίες είχαν καταβάλει, έτσι χρειάζεται όχι μόνο να στηριχθεί, αλλά και να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα, ξεπερνώντας τα διάφορα τερτύπια που κατά καιρούς οι κυβερνήσεις καρφίζονται για να μην υλοποιήσουν αποφάσεις των κυβερνήσεων. Είναι μηνύματα όμως, όπως αυτό το σημερινό που τα λαμβάνει μια κυβέρνηση υπόψη, κύριε Βουλευτά? Κοιτάξτε, πότε δυσκολεύεται περισσότερο η κυβέρνηση? Όταν υπάρχει μια οξυμένη αντιπάθμιση στη Βουλή, όταν βγαίνουν στον δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες? Πότε δυσκολεύτηκε αποφασιστικά, για παράδειγμα, όταν ήμασταν στα Τέμπη? Όταν στις 28 του μήνα, του Φλεβάρι, έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμοι βγήκε στον δρόμο διεκδικώντας τιμωρία των υπευθύνων και να μην ξαναπαναληφθεί το έγκλημα, ή γενικά μέσα από μια συζήτηση που μπορεί ο καθένας να φέρει τα επιχείρημα? Άρα λοιπόν, όσο ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο και κινητοποιείται, και αυτό είναι ένα μάθημα. Και άμα το θέλετε, και η δίωξη εδώ πέρα του φοιτητή, του πρόεδρου του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών, προσπαθεί να ανοίξει τις κερκόπορτες ακριβώς μιας καταστολής απέναντι στη νέα γενιά και στους εργαζόμενους, για να προσπαθήσουν να ποδηγητήσουν. Και όμως με τέτοιου είδους αντιλήψεις σπέρνουν ανέμους και θα θερήσουν θύελες οι κυβερνώντες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καντά, πόσες χιλιάδες συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν τώρα τα αναδρομικά? Τα αναδρομικά τα διεκδικούμε και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Είναι πάγιο αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουχών Σωματείων να αφήσει τα νομικά κόλπα η κυβέρνηση και τις αποφάσεις αλακάρτ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16, όπως είπε η απόφαση του 2000 του ΣΤΕ, τα δικαιούνται και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Η τελευταία απόφαση του 20, αλλά κάτω απόφαση που τη λέμε εμείς, δικαιώνει μόνο τους συνταξιούχους που έχουν καταθέσει αγωγές, ελληνικά μέσα. Και αυτούς είναι περίπου 300.000. Μάλιστα. Αλλά και σε αυτούς η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει. Αλλά τι λέει? Ότι θα πρέπει η απόφαση του ΚΑΝΤΑ να τελεσυνδικήσει. Που η δικιά μας η απόφαση, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι στα κατατόπους ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία όλης της χώρας από το 2016 και δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα δικάσιμο. Τα ακούει, τα ακούει ο βουλευτής. Αυτά είναι τα τερτύπια των μνημονιακών κυβερνήσεων από το 2010 μέχρι και σήμερα. 120 εκατομμύρια ευρώ κλέψαν από τις τσέπες μας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα όλα. Μάλιστα. Και στους εργαζόμενους και στους συνταξιούς και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν. Και εγώ θυμάμαι τα χρόνια που είμαι, ότι έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, το έχουν κερδίσει μόνο μέσα από τους αγώνες μας. Μόνο λοιπόν πιο μαζικός αγώνες, μαζικούς, η νεολαία, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, για να πιέσουμε αυτή την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση να δώσει επιτέλους πίσω τα κλεμμένα. Να υπογράψουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να λένε ότι δίνουν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που αφορά μόνο 600.000 εργαζόμενους και τα 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια που είναι με συλλογική σύμβαση εργασίας να μην παίρνουν αυξήσεις. Να λένε ότι δίνουν αυξήσεις 3% στους συνταξιούχους, ένα κουλούρι την ημέρα. Όταν μεσοσταθμικά η αύξηση η σύνταξή μας έχει μειωθεί 10%. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πραγματικά, κύριε Καλαθανσόπουλο, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, είναι κάτι άλλο? Όχι, το ζήτημα είναι αυτό. Ο λαός να καταλάβει τη δύναμή του. Η πραγματική αντιπολίτευση γίνεται στους δρόμους, στους αγώνες. Και το ΚΚΕ καταθέτει όλες τις δυνάμεις σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Βασίλη Τζουβάνη, να σε ευχαριστήσω θερμά και σένα για το ρεπορτάζ, κύριε Καλαθανσόπουλε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά.